Αναστασόπουλος από τον 902. Χαίρετε. Να ρωτήσω λοιπόν σχετικά, είπαμε, είστε ξεκάθαρος ότι ούτε εσείς θέλετε να βγούμε έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτε βέβαια, όπως είπατε, η κυρία Μέρκελ θεωρεί ότι μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. Πηγαίνετε λοιπόν, αυτή η κυβέρνηση που θα συγκροτηθεί πηγαίνει και διαπραγματεύεται και παίρνει ένα όχι από τους δανειστές. Γυρίζει πίσω και πρέπει να εφαρμόσει ένα πρόγραμμα 12 με 14 δισεκατομμύρια ευρώ μέτρων. Τι κάνει αυτή η κυβέρνηση? Κύριε Αναστασόπουλε, σας εξήγησα ότι η ιδρυτική πράξη ενός νέου συνασπισμού εξουσίας, μιας κυβέρνησης αριστεράς, θα είναι η καταγγελία της Δανειακής Σύμβασης και η ακύρωση του μνημονίου. Μην μου λέτε για μέτρα. Αν ήταν να εφαρμόσουμε εμείς τα μέτρα, καλύτερα να τα εφαρμόσει ο Βενιζέλος. Ξέρει καλύτερα να εφαρμόζει μέτρα από εμάς. Εμείς δεν είμαστε ικανοί να εφαρμόζουμε μέτρα. Το θέμα είναι να αρνηθούμε τα μέτρα. Με αυτή την έννοια σας λέω ότι το πρώτο βήμα, καταγγέλουμε τη Δανειακή Σύμβαση. Εγώ, ξέρετε, με μία επιστολή που συντάξαμε ως κοινοβουλευτική ομάδα, εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας, απευθύνθηκα στην κυρία Μέρκελ, στον κύριο Σαρκοζή και στους 16 ηγέτες της Ευρωζώνης, αλλά και στην κυρία Λαγκάρτ, στον κύριο Γιούγκερ, στον κύριο Μπαρόζο, στην οποία τι τους λέγαμε? Τους λέγαμε κάτι πολύ απλό, ξέρετε. Μη θεωρείτε ότι η υπογραφή Βενιζέλου και Σαμαρά δεσμεύει τον ελληνικό λαό. Αυτή η υπογραφή δεσμεύει τους ίδιους, τα κόμματά τους που καταραίουν, το σάπιο πολιτικό σύστημα που εκφράζουν, δεν δεσμεύει τον ελληνικό λαό. Και τους εξηγούσαμε ότι όταν έρθει η δυνατότητα να αποκατασταθεί η δημοκρατία στην Ελλάδα και ο λαός εκφραστεί μέσω της δικής του ετοιμιγορίας, μπορεί να στείλει στον χρονοδούλαπο της ιστορίας και τον Βενιζέλο και τον Σαμαρά. Εσείς θα κάθεστε να θεωρείτε ότι οι υπογραφές τους είναι γνήσιες? Δεν μπορώ να συμβιβαστώ με την ιδέα, και λυπάμαι πολύ που την υιοθετεί και ο κύριος Κουβέλης αυτή την ιδέα, και είναι παραλογισμός να λέει προοδευτική κυβέρνηση, αλλά που θα σεβαστεί τη Δανειακή Σύμβαση και την υπογραφή του Βενιζέλου και του Σαμαρά και θα εφαρμόσει το μνημόνιο. Αυτά δεν γίνονται. Αυτά προσβάλλουν την νοημοσύνη μας. Και ψάχνει να βρει ισοδύναμα μέτρα. Να σαν να ψάχνουμε να βρούμε ισοδύναμους πόνους. Να μην κόψουμε το μεγάλο δάχτυλο, να κόψουμε το μικρό δάχτυλο. Πείτε μου εσείς ποιο θα είναι το ισοδύναμο, αν και η λέξη ισοδύναμο έχει ενταχθεί στην πολιτική μας ορολογία από την Τρόικα. Πείτε μου εσείς ποιο θα είναι το ισοδύναμο μέτρο των 150.000 απολύσεων στο δημόσιο τομέα. Της νέας μείωσης μισθών και συντάξεων, της διάλυσης του κοινωνικού κράτους. Υπάρχουν ισοδύναμα σε αυτά? Λοιπόν, το λέμε μια και ξεκάθαρα. Η ιδρυτική πράξη μιας κυβέρνησης αριστεράς ενός νέου συνασπισμού εξουσίας είναι η ακύρωση του μνημονίου και η καταγγελία της Δανειακής Σύμβασης. Και μετά πολιτική διαπραγμάτευση. Πολιτική διαπραγμάτευση και στην Ευρώπη και σε διεθνές επίπεδο. Με στόχο την εξέβρεση δίκαιης και βιώσιμης λύσης για την Ελλάδα αλλά και για την Ευρώπη. Και ακούστε το αυτό. Τα μάτια των Ευρωπαίων πολιτών είναι στραμμένα πάνω μας στις 6 του Μάη. Διότι δεν δίνουμε αγώνα μονάχα για λογαριασμό των Ελλήνων και των Ελληνίδων, αλλά και για λογαριασμό όλων των Ευρωπαίων πολιτών, αυτών που βγήκαν στον δρόμο τις προηγούμενες μήνες λέγοντας είμαστε όλοι Έλληνες. Το θυμάστε αυτό? Μας κοιτάνε τώρα αυτοί, μας προσέχουν, διότι αν εδώ ξεκινήσει η μεγάλη ανατροπή, θα γίνει ντόμινο και για τις άλλες χώρες της Ευρώπης.